το πιστέψω ότι το έσκασε. Θα ψάξω στο πάρκο. Είναι το αγαπημένο της μέρος. Πίτσες! Πίτσες, πού είσαι? Δεν είναι εδώ. Όχι, ούτε και εδώ είναι. Συγγνώμη, μήπως είδατε κατά τύχη ένα μικρό καφέ άσπρο σκυλάκι να περνάει από εδώ? Όχι, λυπάμαι. Όχι, όχι, λυπάμαι. Όχι. Γυρνά πίσω, Πίτσες! Πίτσες, αν με ακούς, γάβγησε! Για να σκεφτώ. Εάν θέλεις να βρεις έναν σκύλο, πρέπει να μπει στη θέση του. Hey! Σε ξέρω εσένα. Είσαι ο καλύτερος φίλος της Πίτσες από δίπλα. Α, ίσως μπορείς να με βοηθήσεις να την βρω. Εντάξει, φιλαράκι, μπορείς να με πας στην Πίτσες. Μίνι δύναμη! Φύγαμε! Όχι τόσο γρήγορα! Ησυχία! Ας μην τραβάμε την προσοχή. Τι βρήκες, φιλαράκο? Αυτές είναι πατημασιές σκύλου. Λες να είναι τις Πίτσες? Από εδώ! Πώς ήταν αυτός? Για πάμε να δούμε. Ω, καημενούλη μου. Είσαι καλά, φιλαράκι? Όχι, όχι. Ένα αγκάθι. Έχω μια ιδέα. Και πάλι μεγάλη! Μην ανησυχείς. Θα φροντίσω να περάσει αμέσως. Είσαι έτοιμη. Μην ανησυχείς. Όλα είναι καλά. Είσαι πολύ γλυκούλα. Δύο φίλοι μου! Για κάτσε! Πού μπορεί να πήγε ο άλλος τριχωτός φίλος μου? Συνεχίζεται!
Λοιπόν, Πόλη, να σιγουρευτείς ότι θα κοιμηθεί το μεσημέρι και πάρε με αν χρειαστείς οτιδήποτε. Το έχω, μαμά. Μην ανησυχείς. Γεια, γεια. Μην ξεχνάς ότι θα φροντίσεις και την πίτσες. Έλα, πίτσες. Είναι ώρα να φάμε όλοι μας. Πίνασες, Πάξ? Για άνοιξε ένα μεγάλο στόμα. Α! Πάξ! Έλα τώρα, είναι πεντανόστιμο. Εντάξει, Πάξ, κέρδισες. Πάρε το κουτάλι, αλλά να φας, αλλιώς... Άλλο μίνι αν είσαι άτακτος. Μάλλον πρέπει να πας για υπνάκο. Άσε βάλω στο κρεβατάκι σου. Για να δούμε. Πού είναι το αρχουδάκι σου? Hey, έλα, Πάξ. Είναι ώρα για υπνάκο. Θα έχεις πάρα πολύ χρόνο να παίξεις μετά. Κοιμήσου γλυκά. Μα πώς το κάνεις αυτό? Πάκα του τάτα πάτα. Εντάξει λοιπόν, θέλεις να παίξουμε, θα παίξουμε. Πρέπει να κοιμηθείς. Η μαμά και ο μπαμπάς θα γυρίσουν σύντομα. Πέτα το πατετά, πέτα λαού. Πώς και δεν σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το φυλακτό μου για να σε νανουρίσω. Το σπίτι είναι πεντακάθαρο. Νομίζω πως χρειάζομαι κι εγώ έναν υπνάκο. Γλυκιά μου, από ό,τι φαίνεται δεν έκλεισες καλά την πόρτα όταν φύγαμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, πώς τα πήγες? Όλα καλά, κοιμάται. Υπέροχα, θυμήθηκες να ταΐσεις και την πίτσες? Ναι, ναι, έχει φάει και είναι χαρούμενη. Πίτσες. Πίτσες, πού είσαι? Όχι, νομίζω πως το έσκασε. Συνεχίζεται.
γενέθλιά μου! Γιούπι! Έχω τόσα πολλά να κάνω. Θέλω να φτιάξω την καλύτερη τούρτα γενεθλίων του κόσμου. Και θέλω να κάνω έναν αγώνα σκέιτ στο πάρκο με τη Σάνι, τον Νίκολας και τη Λάιλα. Επίσης σήμερα είναι και η μέρα δωρεάν παιχνιδιού στο μαγαζί με τα ηλεκτρονικά. Όχι, μισό. Τελικά, σήμερα θέλω να πάω όλους τους φίλους μου βόλτα με ελικόπτερο. Χρειάζεται μόνο να βάλω ένα καινούριο έλικα. Για να δούμε. Το βρήκα! Θα ζητήσω βοήθεια από τη Λάιλα. Είμαι σίγουρη πως θα βρούμε τον καλύτερο έλικα ανάμεσα στα αξεσουάρ της. Είσαι εντάξει, λυπάμαι πάρα πολύ. Ναι, είμαι καλά, μην ανησυχείς, χρόνια σου πολλά κιόλας. Ευχαριστώ, είμαι ενθουσιασμένη που θα τα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Όχι, άστο, θα το πάρω εγώ. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν θα μπορέσω σήμερα, πρέπει να τελειώσω μια εργασία φυσικής. Να τα γιορτάσουμε άλλη μέρα, αντίο. Εντάξει, αντίο. Γεια σου, Λάιλα. Εσένα έψαχνα τώρα. Μπορείς να με βοηθήσεις να βρούμε έναν έλικα για το ελικόπτερο? Θέλω να πάμε όλοι μαζί βόλτα για τα γενέθλια. Λυπάμαι, Πόλη. Έχω ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα. Θα τα πούμε αργότερα, εντάξει? Α, και χαρούμενα γενέθλια. Ευχαριστώ. Μα γιατί είναι όλοι απασχολημένοι σήμερα? Λοιπόν, φαίνεται πως δεν έχει βόλτα με το ελικόπτερο. Αλλά μπορεί ο Νίκολας να είναι στο πάρκο σκέιτ. Θα θέλει σίγουρα να κάνουμε έναν αγώνα. Α! Γεια σου, εορτάζουσα. Νίκολας, περίμενε. Ήθελα να κάνουμε αγώνα. Λυπάμαι, έχω αργήσει. Πρέπει να φύγω, αλλά θα τα πούμε σύντομα. Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορούν να γιορτάσουν μαζί μου. Ίσως μπορώ να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Μίνι δύναμη! Έχει πάρα πολύ πλάκα. Οι άλλοι σίγουρα έχασαν που δεν ήρθαν. Νομίζω πως φτάνει για σήμερα. Βασικά, ίσως μπορώ να περάσω από τα ηλεκτρονικά για εκείνα τα δωρεάν παιχνίδια. Θα είναι φανταστικά. Θα μπω για να δω. Και πάλι μεγάλη! Χαρούμενα γενέθλια, Πόλη! Wow, αυτό είναι φανταστικό! Σας ευχαριστώ, παιδιά! Δεν το περίμενες ότι θα σου κάναμε πάρτι, σωστά? Εντάξει, ας αρχίσει επιτέλους το πάρτι! Την τούρτα τη φτιάξαμε μόνοι μας. Φαίνεται πεντανόστιμη. Φοβήθηκα ότι μπορεί να καταλάβαινες το σχέδιό μας όταν συναντηθήκαμε νωρίτερα. Ευτυχώς που δεν πρόσεξες τα κεράκια που υπήρχαν μέσα στη σακούλα. Έλα λοιπόν, Πόλη, κάνε μια ευχή. Δεν χρειάζεται να ευχηθώ κάτι παραπάνω. Έχω ήδη τους καλύτερους φίλους του κόσμου. Ελάτε να φυσήξουμε τα κεράκια όλοι μαζί. Ένα, δύο, τρία. Χαρούμενα γενέθλια,